Καλησπέρισουμε και να καλωσορίσουμε την μεγάλη κυρία του Κυπριακού Θεάτρου, την αγαπημένη μας ηθοποιό, κυρία Δώρα Κακουράτου. Μα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας έχω πραγματικά στην εκπομπή. Μα κυρία Κακουράτου, πραγματικά είναι τιμή μας. Είναι τιμή μας και σας ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Εγώ ευχαριστώ και θέλω να χαιρετήσω και το υπέροχο πάνελ που έχεις. Τους υπέροχους συνεργάτες μας. Υπέροχο. Δεν είναι υπέροχοι? Είναι υπέροχο. Είναι. Το πάνελ είναι... Το πάνελ, α! Όχι. Είναι δεδομένο ότι εσύ κρατάς την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Και εγώ χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Βεβαίως, εγώ σας ξέρω πάρα πολύ καλά. Και από την ίδια πόλη. Και από την ίδια πόλη. Και έχουμε και γνωστούς έτσι φίλους και συγγενείς. Ξέρω. Και χαίρομαι πολύ πραγματικά που σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Έχετε παρακολουθήσει λίγο το ρεπορτάζ που κάναμε τώρα, ναι, έτσι. Πραγματικά πολύ ανησυχητικά όλα αυτά που συμβαίνουν. Τα είδα, δυστυχώς συμβαίνουν. Το ίντερνετ είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο, θέλει προσοχή και πιστεύω ότι φταίνε και γονείς. Οι οποίοι έχουν ελευθερία μεγάλη στα παιδιά. Άσε που δημιουργείται και θυσμός και στους μεγάλους. Δηλαδή θέλει μέτρο, το ίντερνετ θέλει μέτρο. Είναι υπέροχο εργαλείο, αλλά ταυτόχρονα επικίνδυνο. Έχω πάρα πολλά να σας ρωτήσω. Πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας, πάμε να δούμε ένα υπέροχο ρεπορτάζ που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά για σας. Ευχαριστώ. Ένας από τους μεγαλύτερους κανόνες της ζωής είναι αυτός. Όσα περισσότερα δίνεις, τόσο περισσότερα παίρνεις. Γεννημένη ηθοποιός, η Δώρα Κακουράτου δικαίως θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς της χώρας μας. Με μία μεγάλη γκάμα θεατρικού ρεπερτορίου, η καριέρα της σηματοδότησε τις ωραιότερες στιγμές της. Κι αν νομίζετε πως ο δρόμος της επιτυχίας για την ίδια ήταν εύκολη υπόθεση και στρωμένος με ροδοπέταλα, κάνετε μεγάλο λάθος. Όπως η ίδια θα αποκαλύψει σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, για να καταφέρει να αγγίξει την κορυφή, χρειάστηκε να πατήσει και πολλά αγκάθια, να κάνει θυσίες, μα ποτέ εκτόσεις. Τίποτα δεν της χαρίστηκε, αλλά πάλεψε σκληρά για να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Η μεγάλη κυρία του Κυπριακού Θεάτρου γεννήθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στη Λεμεσό. Τα παιδικά της χρόνια κύλησαν ομαλά, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις. Κλεισμένη στον δικό της κόσμο εσωστρέφειας, το πρώτο μεγάλο χτύπημα της μοίρας έρχεται στη ζωή της στην εφηβεία. Σε ηλικία 13 ετών θα χάσει την 9χρονη αδελφή της από ιατρική αμέλεια. Χρόνια αργότερα η ίδια θα πει τα εξής: «Ένας θάνατος σε κάνει πιο ευαίσθητο. Σε κάνει να αντιλαμβάνεσαι, να συνειδητοποιείς την θνητότητά σου». Μόνη της διέξοδος στην καθημερινότητά της ήταν το θέατρο. Στο σχολείο δεν έχανε παραστάσεις. Μαθήτρια στο ιδιωτικό γυμνάσιο Αθηναίδιο απορροφάσαν σφουγγάρι όλα εκείνα που θα γίνουν μετέπειτα αρρωγός της. Η πρώτη επαφή της Δώρας Κακουράτου με την υποκριτική θα την χαρακτήρισε κανείς και ως καρμική. Συνειδητά και σε κάθε κύτταρο του είναι της, ήξερε πως μεγαλώνοντας θα γινόταν ηθοποιός. Σε ηλικία 15 ετών θα αρχίσει δειλά-δειλά να παίζει στο θίασο Ηνωμένων Καλλιτεχνών. Με μια βαλίτσα όνειρα θα βάλει πλώρη για την πλανέφτρα Αθήνα για να σπουδάσει το μεγαλύτερο της πάθος, την υποκριτική. Η Δώρα Κακουράτου θα φοιτήσει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού. Εκεί οι καθηγητές της θα της δώσουν όθηση να ακολουθήσει την κατεύθυνση των δραματικών ρόλων και τραγωδίας. Όταν για την ίδια το κεφάλαιο σπουδές κλείσει, παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στο νησί που τόσο αγάπησε για να προσφέρει τα μέγιστα στον τομέα των τεχνών και του πολιτισμού. Απόφοιτη του Εθνικού Θεάτρου, η Δώρα θα συνεργαστεί για 4 χρόνια με τον Οργανισμό Θεατρικής Ανάπτυξης Κύπρου. Το ταλέντο της διάχυτο. Η Δώρα Κακουράτου εύκολα θα ξεχωρίσει για το πηγαίο της χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό της. Στην μεγάλη της καριέρα στον χώρο της υποκριτικής, η μεγάλη κυρία του Κυπριακού Θεάτρου θα συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου, αλλά και τους καλύτερους θειάσους που άφησαν εποχή, όπως Βλαδίμηρος Καυκαρίδης, θείασος γέλιου με τον Νίκο Παντελίδη, αλλά και την μουσική σκηνή. Εμπειριών συλλέκτης, η Δώρα Κακουράτου συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία στο χώρο. Με την ίδρυση του θειάσου Παπαδημήτρη, αρχίζει μαζί του μια συνεργασία μακράς διαρκείας με ένα εξαιρετικό επιτελείο που το αποτελούσαν τότε, εκτός από την ίδια, τα μεγαλύτερα ονόματα του νησιού. Η στιγμή να φτιάξει το δικό της θείασο και να γίνει θειασάρχης
δεν άργησε να έρθει. Σε ηλικία 22 ετών και μαζί με τον Ηράκλη Γιοργαλή θα μεσουρανίσουν και θα αφήσουν το στίγμα τους, αλλά και μια ολόκληρη εποχή, τη δεκαετία του 80. Κάθε τους θεατρική παράσταση σημείωνε το αδιαχώρητο και σε πολλές περιπτώσεις χρειαζόταν η επέμβαση της αστυνομίας για να κατευθύνει τις ορδές του κόσμου που κατέφθαναν από όλη την Κύπρο. Πέρα από το θέατρο, η Δώρα Κακουράτου θα αφήσει το στίγμα της και στην τηλεόραση. Ρόλοι σταθμό στις σειρές όπως «Κατοθιό της Μαδαρής», «Οι Τρισχάριτες», «Η υπέροχη πεζούνα» στις ιστορίες του Χορκού, «Οι Διπλάρες», αλλά και η συνεργασία της στις σειρές με τους Λόρι Λοϊζίδη και Χριστιάνα Αρτεμίου, «Την Πάτησα» και «Έγια Φούξια». Αργότερα θα έρθει η σειρά «Σάντα Γιολάντα». Μοναδική της ερμηνεία και στη σειρά «Πρώτη Σταγόνα». Όλα τα πιο πάνω συνθέτουν το προφίλ μιας καθαρόαιμης κορυφαίας ηθοποιού, η πορεία της οποίας αξιοζήλευτη. Ο πρωταθλητισμός στον χώρο του θεάτρου, θα πει η ίδια σε μια συνέντευξή της, θέλει πολύ κόπο. Η ίδια δεν έτρεξε ποτέ να γίνει η πρώτη. Δεν προσπάθησε να είναι η πρώτη. Το τίτλο της πρώτης της τον έδωσε ο κόσμος που τόσο πολύ την αγάπησε και λάτρεψε. Γι' αυτό άλλωστε και στις χρυσές σελίδες του Κυπριακού Θεάτρου το όνομά της γράφτηκε με τα πιο φωτεινά χρώματα. Έτσι κι αλλιώς, ηθοποιός σημαίνει φως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν υπέροχο πραγματικά. Θα κάνω δύο διορθώσεις. Βέβαια. Δεν είμαι απόφυτος του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα. Είμαι απόφυτος του Εθνικού Οδείου, του Ελληνικού Οδείου Αθηνών. Μάλιστα. Και είχαμε τους ίδιους καθηγητές με το Εθνικό. Εθνικό. Ναι. Εθνικό Θέατρο. Επίσης, ξεκίνησα, όταν τέλειωσα τη σχολή και ήρθα, ήμουν στο τότε κρατικό, τον Οργανισμό Θεατρικής Ανάπτυξης Κύπρου, που το Διοικητικό Συμβούλιο είχε έρθει Αθήνα και ήταν τις εξετάσεις μου. Και υπέγραψα από Αθήνα και ήρθα στο Εθνικό, όπου έμεινα και 2 χρόνια. Μάλιστα. Και μετά μπήκα στο Ελεύθερο Θέατρο. Κύριε Κακουράτου, όταν τα βλέπετε όλα αυτά, και είμαι σίγουρη ότι δεν είναι και όλα αυτά που είπαμε, γιατί δεν χωράνε και όλα σε ένα ρεπορτάζ και ένα βίντεο, πώς νιώθετε? Να σου πω, Κωνσταντίνα μου, πώς νιώθω. Είμαι άνθρωπος που δεν στέκω στο χθες. Ούτε λέω τι ωραία που ήταν τότε και τι ωραία ήταν τότε. Όχι. Τα βλέπω, τα χαίρομαι και λέω μπράβο μου που πρόλαβα, έκανα τόσα πολλά πράγματα. Με συγκινούν όταν τα βλέπω. Αλλά επειδή καθιερώθηκα από πολύ μικρή στο χώρο και να είναι καλά ο κόσμος της Κύπρου, με αγάπησαν, με αγαπήθηκα από πολύ ενωρίς, δεν πρόλαβα να καταλάβω πολλά. Τώρα πια αποστασιοποιημένη από το θέατρο κυρίως, λέω με έκανα τόσα πολλά πράγματα. Ήταν πολύ σκόπος όμως, πάρα πολύ σκόπος. Πάρα πολύ σκόπος, εννοείται, για να πάρα γίνουν πολύ σκόπος. Και νιώθω πολύ δυνατή και μακάρι να μπορέσω να κάνω και άλλα τόσα. Πώς τα προλαβαίνατε όλα αυτά τόσα χρόνια, γιατί δεν ήταν μόνο θέατρο, ήταν μαζί με τηλεόραση. Βεβαίως. Ήταν μαζί με κάτι άλλο πάντα. Βεβαίως. Πώς τα προλαβαίνατε. Και διοικούσα το θείασο. Και διότι διοικούσατε. Είναι διαφορετικό να είσαι και επιχειρηματίας. Εννοείται. Και πρωταγωνίστρια του θείασου σου και να έχεις και την καλλιτεχνική διεύθυνση να περνούν τα πάντα από τα χέρια σου και να αλλάζεις και ρεπερτόριο κάθε 2 μήνες. Κάθε 2 μήνες άλλο έργο. Γιατί εγώ είχα συμβόλαια με τους ηθοποιούς ετήσια. Δεν είναι όπως τώρα. Που αυτά δεν υπάρχουν πια. Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι εκείνες ήταν οι χρυσές εποχές για τους ηθοποιούς. Και λέγοντας χρυσές εποχές, χρυσή εποχή του θεάτρου, οι ηθοποιοί αμοιβόντουσαν πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι εγώ ότι έδινα, μιλώ πάντα για το θέατρο, όχι τηλεόραση. Μάλιστα. Θα μιλήσω πάμε και στην τηλεόραση, βέβαια. Συγκρίνοντας τα με τα σημερινά, που ακούω τι παίρνουν στα θέατρα, μου φαίνονται, δηλαδή έτσι θείασαν. Εγώ κάνω τον... Μάλιστα. Με 5 τηλεφωνήματα έστεισα θείασου. Τι νομίζετε ήταν ότι ήταν συμβόλαια ετήσια, με κοινωνικές ασφαλίσεις, με ταμείο προνοίας, με η εκτός, χαρά του υπαλλήλου. Με εκτός έδρας, όταν πηγαίναμε περιοδία, ή εκτός Κύπρου, διπλά μεροκάματα, γιατί πήγα σε πάρα πολλές χώρες.
στο εξωτερικό, μέχρι Αφρική έφτασε ο θείος ο Σκακουράτου. Και σήμερα πιστεύω εγώ ότι τα πράγματα πήγαν πίσω. Όσον αφορά για το θέατρο. Τι για την ποιότητα, η ποιότητα του θεάτρου είναι. Να σου πω, Κωνσταντίνα, ποιο είναι συμβαίνει το πρόβλημα. Πέραν της τηλεόρασης που έχει ισοπεδώσει το θέατρο κατά ένα 80, με πολύ επίοικια το 80% το θέατρο. Που στην τηλεόραση τους προσφέρουμε ψυχαγωγία, delivery. Που το λέω εγώ. Το παίρνουμε σπίτι τους. Έρχεται σπίτι σου και Κακουράτου και ο άλλος και ο άλλος και η Κωνσταντίνα. Που είναι πολυτέλεια. Που είναι δωρεάν. Και δωρεάν. Αυτό. Για να βγάλεις τον κόσμο από το σπίτι του, πρέπει να του προσφέρεις κάτι πάρα πάρα πολύ καλό. Και να το πληρώσεις κιόλας. Εμείς οι παραστάσεις τότε που ήμουν ο θείασος ο δικός μου, μιλώ στο Ελεύθερο Θέατρο και ο θείασος Παπαδημήτρη. Ήταν ακριβές δουλειές. Να πιω λίγο νερό. Βέβαια, αυτό. Βέβαια να πιείτε. Ήταν ακριβές δουλειές. Κάναμε έτσι. Ακριβές παραστάσεις. Ναι, είχατε έσοδα για να μπορείτε να. Είχατε πολλά έσοδα για να μπορείτε να κάνετε. Είχαμε πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, εγώ είχα τα θέατρα που άλλαξα 4-5 θέατρα στην πορεία του θείασου Σκακουράτου. Ξεκίνησα από το θέατρο Απόλλων κοντά στην Πράσινη Γραμμή. Σε ποια ηλικία τώρα μιλάμε. 22-23 χρονών έγινε. 22 χρονών. Ναι, το θράσος μου ήταν μεγάλο, το ξέρω. Πάρα πολύ, δηλαδή. Πάρα πολύ. Και πολύ θάρρος. Και έβαλα και το όνομά μου απ' έξω, δηλαδή κάτι που δεν γίνεται σήμερα. Δηλαδή ήταν ταπέλα απ' έξω. Και συνεργάστηκα με τους σπουδαιότερους ηθοποιούς. Με 80-90 ηθοποιούς. Ναι, περάσαν από το θείασο. Με ετήσια συμβόλαια. Ένα χρόνο συμβόλαια. Κάτι που δεν γίνεται σήμερα. Σήμερα μαζεύουν 4-5 ανθρώπους, ή 3 ή 6 και κάνουν αυτό. Με σκηνικά. Τις αρπαχτές που λέμε. Με σκηνικά. Πιστεύω ότι βγαίνουν και καλές παραστάσεις και σήμερα. Καλές. Αλλά δεν είναι παραστάσεις που κεντρίζουν. Δηλαδή πρέπει να ανεβάσεις κάτι καλύτερο από την τηλεόραση. Πολύ σωστό. Ο ηθοποιός δεν παίζει ρόλο στο να προσεγγίσει τον κόσμο στα θέατρα. Ο πρωταγωνιστής, τα ονόματα. Όταν είχα εγώ το θείασο και όποτε αποφασίσω να κάνω πάλι δουλειά, θα βάλω ονόματα στο θείασο. Είναι με το sale point ενός θείασου, μιλώ για το εμπορικό θέατρο, όπως μας αποκαλούν. Τώρα τι σημαίνει εμπορικό και τι σημαίνει ποιοτικό και εμπορικό, αυτό είναι μια άλλη χρήση άλλης εκπομπής. Γιατί ναι, ναι, ναι. Η παραστάση τι σημαίνει εμπορικό και ποιοτικό. Από τη στιγμή που ανοίγεις ταμείο το βράδυ είναι εμπόριο. Τώρα δεν έρχονται πολλοί στη μία δουλειά και γεμίζεις εσύ, αυτό είναι ας ψάξουν να βρουν γιατί. Μάλιστα. Τους λόγους. Είχαμε σκηνικά πανάκριβα. Mm-hmm. Δηλαδή ο Στέφανος ο Αφιενίτης που ήταν ο κατεξοχήν σκηνογράφος του θειάσου και ενδυματολόγος. Έκανα κουστούμια για τις παραστάσεις. Από έναρξη μέχρι φινάλη. Είχα 2-3 αυλές. Και όλα αυτά έπρεπε να τα διαχειρίζεστε όλα εσείς. Όλα αυτά τα διαχειριζόμουν εγώ. Ναι, τα διαχειριζόμουν εγώ. Βεβαίως είχα και λογιστή, είχα προσωπικό. Το πάθος σας όμως δεν ήταν να παίζετε. Και έπαιζα κιόλας. Και παίζατε. Το πάθος πάντα ήταν το. Έτυχε και έγινα θειασάρχης. Δεν ήταν στα όνειρά μου από μικρή να κάνω. Επιχείρηση. Ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, βέβαια. Πάρα πολύ. Τώρα που το σκέφτομαι, λέω. Πώς τα καταφέρατε. Ναι, δύσκολο. Και λέγατε έτσι, παρακολούθησα διάφορες συνεντεύξεις σας και είπατε ότι ένα από τα λάθη σας που μετανιώνετε είναι ότι δεν πήρατε δικό σας θέατρο. Ναι, το λάθος. Πάντα ήσασταν στο ενίκιο. Το λάθος μου. Γιατί δίναμε χιλιάδες το μήνα νίκια. Ενώ τώρα θα είχατε το θέατρο. Ότι είχα μονίμη στέγνε. Το λάθος μου ήταν που δεν έκανα δικό μου θέατρο, ναι. Που μπορούσα να το κάνω. Μπορούσα. Τι σας έσπρωχνε. Δεν ξέρω, ότι μάλιστα κάποτε είχαμε να αγοράσει και κάτι οικόπεδα σε ένα πολύ καλό, στη Λευκωσία που τώρα είναι μια υπεραγορά τεράστια εκεί. Α, μάλιστα. Και τα είχαμε να αγοράσει με τον Δημήτρη, τον Παπαδημήτρη. Και τελικά διαλύθηκε ο συνεταιρισμός, είχαμε κάνει ένα συνεταιρισμό για μια σεζόν και τα δώσαμε πίσω. Τέλος πάντων, γίναν λάθη. Θέλω να τολμήσω να σας ρωτήσω, έχει κάτι που δεν έχετε κάνει ακόμη, ένα όνειρο που δεν πραγματοποιήσατε ακόμη, στο θέατρο, στην τηλεόραση, είναι ένα ρόλο.
Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνα. Η σκάλα του ηθοποιού που ανεβαίνει είναι ατέλειωτη. Και μόνο έτσι πετυχαίνει, νομίζω. Είναι ατέλειωτη. Επίσης, εγώ νιώθω πάντοτε μαθήτρια στις δουλειές που κάνω. Δεν έχει κανείς ηθοποιός την επιτυχία στην τσέπη. Θέλει κόπον ένας ρόλος. Αν δεν κοπιάσει ο ηθοποιός, αν δεν βασανίσει την ψυχούλα του να βρει το ρόλο που θα κάνει και απλώς διαβάζει το κείμενο έτσι, αν πάμε να κάνουμε τη σκηνή και τέλειωσε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θεωρείτε πως τώρα δεν κοπιάζουν οι ηθοποιοί μας αυτή την εποχή? Να σου πω τι γίνεται τώρα. Τώρα, δυστυχώς, είναι πάρα πολλοί ηθοποιοί. Πάρα πολλοί. Και το λέω εγώ που δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή να το πω αυτό, φέτος από δική μου επιλογή, είπα θα μείνω εκτός φέτος. Είχα προτάσεις. Εκτός και από συνεντεύξεις, έχετε πολύ καιρό να κάνετε συνέντευξη. Ναι, φέτος. Γιατί αυτό? Απέχω. Είπα να μείνω λίγο καιρό, να ξεκουραστεί και ο κόσμος από μένα. Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο αυτό να γίνεται? Πιστεύω και το κάνω. Το ξανά έκανα με επιτυχία, μπορώ να πω. Και δηλαδή, θα επανέλθετε δρυμύτερη, φαντάζομαι. Ναι, άμα πήχε ο ρόλος, το ισχυρά, οι συντελεστές, δεν είμαι εύκολη. Δεν θέλω να παίζω απλώς για να παίζω σε μία σειρά. Μα μετά από αυτή την εμπειρία δεν μπορείτε να είστε... Ευτυχώς είμαι σε μια ευχάριστη θέση να κάνω τις επιλογές μου. Είναι πολύ σημαντικό. Σαν φέτος είχα προτάσεις και από το θέατρο, μου έστειλε ένα έργο ο ΘΟΚ. Με το σκηνοθέτη που θα το σκηνοθετούσε, το διάβασα το έργο, θεώρησα καλό να μην παίξω. Μάλιστα. Και μάλιστα μερικοί φίλοι μου λένε, μα τρελάθηκες, έπρεπε να παίξεις. Τους λέω εγώ, θέλω να παίξω, θα θέλω εγώ να παίξω και να κάνω επιλογή εγώ το έργο που θα παίξω. Θέλω να κάνω, θα επανέλθω στο θέατρο, θέλω να γίνει χαμός, να έρθει κόσμος. Να με δει. Εντάξει, όχι πως δεν θα ερχόταν κόσμος και να ναι. Το κάνατε τώρα. Ναι. Αλλά θέλετε να σας πεθυμίσει το κοινό σας. Ναι, στο θέατρο πιστεύω ότι όποτε αποφασίσω θα... Εδώ στην Αθήνα παίζουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά πολύ μεγαλύτεροι μου και λοιπά και παίζουν με επιτυχία γιατί πάω και τους βλέπω. Μάλιστα. Αυτά. Να... Το που λες για τους ηθοποιούς που λέμε γιατί σήμερα έχουν ψωνιστεί πολλά παιδιά και γονείς παιδιών που θέλουν το παιδί τους να γίνει ηθοποιός. Και τα ίδια. Δηλαδή, όχι από ματιοδοξία, απλώς πιστεύουν ότι είναι πολύ εύκολο. Ή ότι έχει ταλέντο ο γιος μου. Ή έχει ταλέντο η κόρη μου. Δηλαδή, καθημερινά όταν κυκλοφορώ, με πλησιάζουν γονείς και μου λένε, έχω ένα γιο, κυρία Κακουράτου, που έχει ταλέντο και θέλει να γίνει ηθοποιός. Γέμισε η Κύπρος ηθοποιούς. Και είναι κρίμα. Μάλιστα. Και θα το πω ακόμα μια φορά. Θα αναγκαστούν οι περισσότεροι να αλλάξουν επάγγελμα. Δεν σηκώνει μια Κύπρος. Βέβαια. Έτσι είναι. Και τηλεόραση πώς να απορροφήσει. Και άντε να παίξουν τηλεόραση 2-3 έργα. Μετά άλλοι. Μετά άλλοι. Μάλιστα. Θέλω να βάλουμε έτσι μια άνω τελεία. Να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σας κρατάμε κι άλλο. Θέλουμε να μας πείτε κι άλλα πράγματα και θα σχολιάσουμε βέβαια και την τηλεόραση της μέρας της σημερινής και της εποχής μας, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.